αρκετοί επώνυμοι θα κάνουν φέτος Πάσχα στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και τυχεροί που θα χαρούν τις ομορφιές της ελληνικής περιφέρειας. Αν και η αρχική του σκέψη ήταν να πάει στο εξοχικό του στις Μηλιές Πηλίου, ο Αντώνης Ρέμος και η αγαπημένη του Ιβόνη Μπόσνιακ βρίσκονται ήδη στη Μύκονο. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο σύντροφός της θα περάσουν τις Άγιες Μέρες στο χωριό της παρουσιάστριας στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, θεού θέλοντος και μωρού επιτρέποντος. Αν γίνουν όλα όπως τα έχουμε σχεδιάσει, γιατί τώρα με το μωρό δεν μπορώ να είμαι και πολύ σίγουρη για τα σχέδια που κάνουμε, γιατί γι' αυτό ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις, πρέπει να ξεκουράζομαι, να μην κάνω πολλές διαδρομές κτλ. Νομίζω ότι πάλι στο χωριό μου θα είμαι για να κάνω και το Πάσχα μου. Άλλη μια μέλουσα μανούλα της Showbiz θα επιλέξει τις ήρεμες διακοπές του χωριού. Η Πέγγι Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας θα ψήσουν το αρνί τους σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Αύπακτο. Και δεν είναι διόλου απίθανο να τους επισκεφτεί και ο κουμπάρος Ηλίας Ψινάκης. Η Βάνα Μπάρμπα, πιστή στην παράδοση των τελευταίων χρόνων, θα πάρει την κόρη της και θα κάνουν ανάσταση στα Σίβωτα Θεσπρωτείας, παρέα με τους παππούδες και τον νονό της Φέδρας. Η Δέσποινα Βανδίκη, ο Ντέμις Νικολαίδης θα περάσουν τις γιορτές και φέτος στην Αλεξανδρούπολη, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου συνδύασε το Τερβνόν μετά του Οφελήμου, καθώς θα κάνει Πάσχα στην αγαπημένη της Θεσσαλονίκη δουλεύοντας. Όσο για την Έλλη Κοκκίνου, τα πλάνα λένε Πόρτο Ίδρα με τον μικρό Αλέξανδρο, ενώ δεν αποκλείεται να δραπετεύσει για λίγο και με τον αγαπημένο της Γιώργο Μπούγρη στο εξωτερικό.